που ήταν συγκεκριμένες οι αιτιάσεις, προσωπικά δεδομένα δεν θα μπαίνουν ποτέ στα αυτότητες σου. Κι όμως επαναφέρουν το ίδιο ΦΕΚ πρωτεπεριαλήτων, πολιτικών αλήτων, οι οποίοι θέλουν και πάλι να δικάσουν τους Έλληνες. Βρήκαν τους χρήσιμους ηλίθιους, αυτούς που λέω εγώ για ψεκασμένους και βλαμμένους και χαζούς, οι οποίοι επικαλούνται μόνο το θρησκευτικό συνέστημα. Γιατί όταν κάνεις πολιτική, όταν είσαι πολιτικό κόμμα, δεν επικαλείσαι το θρησκευτικό συνέστημα. Αυτό είναι βιωματικό. Ή είσαι χριστιανός ορθόδοξος και πιστεύεις στον Θεό και λες δεν παίρνω την ταυτότητα και τελειώνεις και εκεί. Δεν αρχίζεις και μιλάς για 66, 776 την πολιτική. Αυτό είναι θεολογικά ζητήματα. Εδώ λοιπόν παίρνουν αυτές τις εικόνες και τις κάνουν γραφικές. Βάζουν και το υποκομματίδιο να κάνει διασπαστικές κινήσεις και καλά κάνουν μια εκδήλωση, συνέδριο για τις ταυτότητες την ίδια ώρα που κάνουν μια άλλη διαδήλωση μαζική. Γιατί είναι δικό τους υποκομματίδιο. Όπως και ο άλλος εκεί, ο Τροστομοκό, δικό της υποκομματίδιο είναι. Θα σας δείξουμε λοιπόν στην τηλεόραση σήμερα πώς θα είναι με τις νέες ταυτότητες. Τα λέω εγώ, άνθρωποι που ξέρουν τα λένε. Η ζωή μας. Για να το δούμε. So in China, for example, God, this is going to happen here, I think, too. Although maybe people will fight it. If a traffic camera catches you jaywalking in China, the digital ID system has you, has your blood now, has your genetic code, has your photograph. It can identify how you walk, so even if you can't see your face, you can be picked up by gate. It will convict you of jaywalking and take money out of your bank account with no intermediary at all, and show a picture of you to the people in the neighborhood so they know that you have jaywalked, and reduce your social credit score. And if your social credit score falls below a certain level, then you can't buy drinks from a vending machine, you can't play video games, you can't go on a train, you can't get out of your 15-minute city. All that's already in place in China. Do you think that that's, that would be helpful or unhelpful? I think it would bring in, and has already in China, I think it'll bring in a totalitarian tyranny so 100% complete that it would make George Orwell's 1984 look like a picnic. They're microchipping welding machines in China now, so you won't be able to use a welding machine without scanning your face. They have locked down knives in China. Knives are literally chained to the counter and... Oh, like at the back or something, you mean? No. In your house. Knives, right? It's the extension. Oh, so they don't control. Want you taking a knife and doing something dangerous? Yeah, they don't want you taking a knife and doing anything at all, whatsoever, ever. Θα σας πω τι στο τέλος τι ακριβώς λέει. Χρησιμοποιώντας τη λογικοφάνεια, λένε ότι το μαχαίρι είναι όπλο. Έχουν φτιάξει έτσι τους μηχανισμούς ψηφιακά. Σε βλέπουν, σε κάνουν, με την ταυτότητα, με τον έλεγχο, το διαρκή. Να μην μπορείς να κουβαλήσεις μαχαίρι εκτός σπιτιού. Θα επικαλεστούν την ασφάλεια, ακούστε τώρα, και θα σου κάνουν την άλλη μέρα, θα σου πούν κάτι άλλο. Τώρα θα μεταθέσει κάτι άλλο. Σου επιβάλλουν κυρώσει χωρί να το ξέρει. Περνά έναν δρόμο, λέω εγώ τώρα και μιλά στο κινητό σου, το πιο για μένα είναι έγκλημα αυτό, αλλά πάση περιπτώσει. Ήδη σε έχουν καταγράψει στον κεντρικό υπολογιστή ότι μιλά εικόνα. Μπαίνουν, σου επιβάλλουν ποινή κατευθείαν χωρί να το ξέρει εσύ ο ίδιο σου, σου αφαιρούν δηλαδή πιστοτικό όριο. Όχι χρηματικά. Είναι ο έλεγχο κοινωνική συμπεριφορά. Έτσι λέγεται αυτό. Γίνεται στην Κίνα τώρα που μιλάμε. Στην Κίνα γίνονται αυτά, σα λέω. Μιλάμε για τυραννία κανονική. Μιλάμε για δικτατορία. Γι' αυτό και είμαι εναντίον αυτών των ταυτοτήτων. Ταυτότητα σημαίνει ταυτοπροσωπεία. Τη φωτογραφία μου, το αποτύπωμά μου, το δακτυλικό και τελείω ιστορία. Όχι τι έχω κάνει στη ζωή μου, λες και το ποινικό μου μητρό. Ταυτόχρονα, πόσες φορές έχω αρρωστήσει, πόσες φορές έχω κάνει εγχειρήσεις, πόσες φορές έχω πάει στον γιατρό, τι προβλήματα υγείας έχω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πολλά πράγματα μέσα η νέα ταυτότητα. Μου στερεί τα βασικά μου ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η διαφωνία μου. Στο θρησκευτικό μέρος το συζητάω. Ως ορθόδοξος αρνούμαι να την παραλάβω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι θεολογικό. Δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν μπορώ εγώ να το αναλύσω. Και όχι θεολογικό σε επίπεδο ανάλυσης. Αλλά όταν είσαι πολιτικός, δεν γίνεται ρε παιδί μου να μιλάς για τον Θεό, για τον Χριστό, την Παναγία που θα μας σώσει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πίστεως. Σαφώς και μόνο ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Σαφώς και μόνο ο Ιησούς μπορεί να μας σώσει. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το πολιτικό ζήτημα που μπορείτε να επιλύσει. Γι' αυτό σας λέω: κάνατε λάθος στις προηγούμενες εκλογές. Εγκληματικό λάθος. Μεγάλο έγκλημα έκαναν οι Έλληνες. Θα τα βρείτε μπροστά σας. Τα έλεγα προεκλογικά. Δεν με ακούσατε. Σας έλεγα: δώστε μου δύναμη να έχω 30 βουλευτές. Δεν έχω τόσους. Τι να κάνω τώρα. Γι' αυτό και μας πολεμούν, μας διδωρούν, μας εκβιάζουν και το σεβασμό το εκβιάζουν.
λύσουμε, θα βασβηρώσουμε, θα σπάμε στα δικαστήρια. Αγωνιζόμαστε με μέτρο και κυρίως παρά την προσπάθεια να μας γονατίσουν, δεν γονατίζουν. Δεν θα γονατίσουμε ποτέ γιατί οι Έλληνες δεν γονατίζουν. Πάμε στο δεύτερο θέμα τώρα, να το δούμε μαζί. Πώς Τούρκος μιλάει για την καταγωγή του, η δική του, και πώς ο Ατατούρκ κατέστρεψε όλους τους αληθινούς Οθωμανούς. Λέει ο ίδιος του, για να καταλάβετε. Ο ίδιος ο Τούρκος που θεωρεί τον αυτόν τον Οθωμανό, Οθωμανική Αυτοκρατορία δηλαδή, λέει ότι Κεμάλ κατέστρεψε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε άδικο. Γιατί έλεγαν ένα κράτος, ένα έθνος. Μα δεν γίνεται, αφού έχουν πολλές εθνότητες και μειονότητες μέσα και το ανακαλύπτουν μόνοι τους τώρα οι άνθρωποι.